Η Αθήνα γιορτάζει φέτος την 71η επέτειο της απελευθέρωσής της από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Οι εορταστικές εκδηλώσεις συνδιοργανώνονται και από την περιφέρεια Αττικής. Θα θέλαμε λίγο να μας μιλήσετε για αυτές τις εκδηλώσεις. Κύριε Καλουδούκα, σωστά το θέσατε. Είναι η πρώτη φορά, πράγματι, που γιορτάζουμε την απελευθέρωση της πόλης μας από τα ναζιστικά γερμανικά στρατεύματα κατοχής και όχι απλώς την έναρξη του πολέμου, 28 Οκτωβρίου, όπως μέχρι τώρα πράταμε. Και μάλιστα όχι με έναν μουσιακό τρόπο, αλλά σαν μια ζωντανή αντιφασιστική γιορτή συλλογικής ανάτασης για την πόλη, για τους Αθηναίους πολίτες, μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων που συνδιοργανώνονται από την Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα, την Περιφέρεια δηλαδή των Αθηνών, το κομμάτι της Περιφερειακής Ενότητας των Αθηνών, το Δήμο Αθηναίων, την ΕΡΤ, και διάφορους άλλους φορείς μουσιακού και αρχαιακού υλικού που βοηθάνε τα μάλα, όπως είναι το Μουσείο Μπενάκη, το Πολεμικό Μουσείο κλπ. Μέσα από το εύρος αυτών των εκδηλώσεων, ακριβώς υποστηρίζουμε ιστορικά τεκμηριωμένη αποτύπωση, είναι ένα χρέος τιμής απέναντι στην πόλη μας και είναι κάτι το οποίο θέλουμε να καθιερώσουμε ως έναν θεσμό, όχι απλώς επαιτειακά, αλλά αναφέρνοντας, αναδομώντας την ιστορική μνήμη και ανασυνθέτοντας την ιστορική ταυτότητα της πόλης των Αθηνών. Άρα λοιπόν είναι ένα σπουδαίο γεγονός, μια σπουδαία πρωτοβουλία. Έχουμε την έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία εξελίσσεται, εκατοντάδες Αθηναίοι περνάνε και σχολεία και περιηγούνται και ξεναγούνται στο φωτογραφικό και αρχαιακό υλικό και στα ντοκιματέρ τα οποία εκτίθενται εκεί πέρα. Και επίσης θέλω να το σημειώσω αυτό το πράγμα. Στην Ταινιοθήκη υπάρχει θεματική προβολή κινηματογραφικών. Και της Ελλάδας εννοείται. Στην Ταινιοθήκη, στην Ιερά Οδό. 15 με 21 Οκτωβρίου, με ελεύθερη είσοδο βεβαίως όλα αυτά. Που ακριβώς με θεματικές προβολές δίνουμε τη δυνατότητα να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι. Αυτές οι εκδηλώσεις πόσο θα διαρκέσουν? Μέχρι τις 31 του μηνός, μέχρι το τέλος του μηνός Οκτωβρίου. Μέχρι το τέλος του μηνός Οκτωβρίου. Θέλω να σημειώσω ότι ο ιστορικός περίπατος που έγινε στις 11 του μηνός Οκτωβρίου είχε τρομερή επιτυχία στα τοπόσημα, τα 8 τοπόσημα των Αθηνών τα οποία τοποθετήσαμε. Και νομίζω ότι έδειξε ακριβώς η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και σημειώνω των νέων ανθρώπων τη μεγάλη ανάγκη και το κενό που υπήρχε, το ιστορικό κενό που υπήρχε και που προσπαθούμε, επιδιώκουμε να το καλύψουμε, επαναλαμβάνω, ως ένας χρέος τιμής, να καλύψουμε αυτό το ιστορικό κενό, ας πούμε, δεκαετιών απέναντι, ας πούμε, στην πόλη και στους Αθηναίους πολίτες. Ας έρθουμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα. Λόγω του προσφυγικού κύματος υπήρξαν μεγάλα ανθρωπιστικά ζητήματα για τους πρόσφυγες που έρχονται, ουσιαστικά που είναι θύματα πολέμου. Θα ήθελα να μου πείτε τις προσπάθειες της περιφέρειας στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ακριβώς επειδή το προσφυγικό είναι πλέον ένα, όχι απλώς ελληνικό, αλλά πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, θα έλεγα, πρόβλημα, δεν μπορείς παρά να έχεις πολλαπλές συνέργειες σε πολλαπλά επίπεδα διοίκησης και στη χώρα μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με ανθρωπιά, όρους αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης το ταξίδι αυτών των ανθρώπων για επιβίωση. Γιατί αυτό περί αυτού πρόκειται. Πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή η περιφέρεια και ειδικά ο δικός μας ο τομέας, ο κεντρικός τομέας που δέχεται και τις μεγάλες πιέσεις, το ευρύτερο Μητροπολιτικό Κέντρο, δέχεται τις μεγάλες πιέσεις ανθρωπιστικές από όλη αυτή με τεράστια μετακίνηση πληθυσμών. Από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να συνεργήσουμε και από αφορμή το πρόβλημα που είχε προκύψει στο πεδίο του Άρεως, αν θυμόσαστε, και παλιότερα στο Σύνταγμα με τους Σύριους πρόσφυγες, αλλά και από το πεδίο του Άρεως, καλώντας σε μία προσπάθεια από κοινού ενεργειών, πρωτοβουλειών και παρεμβάσεων και δράσεων, και την κυβέρνηση βεβαίως, το αντίστοιχο Υπουργείο και όχι μόνο, αλλά και το Δήμο Αθηναίων, προκειμένου όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις πρώτης υποδοχής, φιλοξενίας, ανθρώπινες λύσεις, να μπορεί ο κόσμος να στεγαστεί, να έχει σύτηση, να έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα παιδιά, υποστήριξη κτλ. Έτσι λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι και είναι μια υποδειγματική δράση αυτή. Συμβάλαμε και στη συγκρότηση του καταβλισμού, τη δημιουργία του καταβλισμού στον Ελαιώνα και με μηχανικούς δικούς μας και δίνοντας πάρα πολύ μεγάλη, ας πούμε, προσπάθεια και συμβολή στη συγκρότηση εκεί πέρα του καταβλισμού στον Ελαιώνα, επί του πρακτέου, έμπρακτα, όχι απλώς, ας πούμε,
φιλολογικά, επιτρέψτε μου, γιατί πολλή φιλολογία μπορεί να γίνεται στο θέμα. Το ζήτημα είναι επί του πρακτέου να προσφέρουμε λύσεις. Άρα λοιπόν συμβάλαμε πάρα πολύ στη συγκρότηση εκεί πέρα και με μηχανικούς και με χίλιες δυο δράσεις για να στηθεί όλο αυτό το πράγμα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ακόμη και στον παιδότοπο, στην άμμο του παιδότοπου κτλ. Συμβάλαμε σαν περιφέρεια. Δεύτερον, νομίζω ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και στο Παλέ πάνω με τον Δήμαρχο Γαλατσίου, με τον Δήμο Γαλατσίου, όπου επίσης είμαστε σε διαρκή συνέργεια και δράσεις από κοινού για την αντιμετώπιση θεμάτων. Μιλάμε για 1.000-1.300 ανθρώπους, πρόσφυγες, που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή επάνω στο Παλέ Γαλατσίου και όλα πάνε εξαιρετικά. Και θέλω εδώ να σημειώσω ότι είναι απολύτως συγκινητική η εθελοντική συνεισφορά και συμβολή και ανθρώπων, ας πούμε, δημοτών, και όχι μόνο του Γαλατσίου, αλλά και από άλλες περιοχές της Αθήνας, που έρχονται να δώσουν τροφή, ρουχισμό και ό,τι μπορεί ο καθένας, φάρμακα. Είναι υποδειγματικά αυτό το οποίο γίνεται και στο Παλέ Γαλατσίου. Επίσης και στο ελληνικό, στη φάση που ήταν και στο ελληνικό κάτω πρόσφυγες, ας πούμε. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, σε απόλυτη συνέργεια και με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, με τον κύριο Μουζάλα, με τον οποίο είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Και εν πάση περιπτώσει είναι φανερό ότι χωρίς να έχεις και τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση στις περιφέρειες και τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση στους δήμους σε όλη αυτή την υπόθεση, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε ποτέ λύση σε ένα τεράστιο θέμα σαν και αυτό που εξελίσσεται, ας πούμε. Σκέφτεστε, επαρκούν αυτά τα δύο που αναφέρετε, στον Λεώνα και στο Γαλάτσι, ή σκέφτεστε κάτι ακόμα? Αυτό είναι κάτι το οποίο με βάση τον όλο σχεδιασμό του Υπουργείου θα δούμε αν και κατά πόσο μπορούμε κι εμείς να ενταχθούμε και να συμβάλλουμε από την πλευρά μας. Εμείς είμαστε απολύτως στη διάθεση του να συμβάλλουμε, ας πούμε, σαν περιφέρεια σε οτιδήποτε μας ζητηθεί από την πλευρά του Υπουργείου και της κυβέρνησης γύρω από το μεγάλο αυτό θέμα. Να σας ζητώ κάποια ερώτηση σε σχέση με το μέγα θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Σας γίνεται κριτική στον τύπο, αλλά από κάποια κινήματα πολιτών σε σχέση με το πώς διαχειρίζεστε αυτό το μέγα θέμα. Τι ακριβώς έχετε να πείτε πάνω σε αυτό το ζήτημα? Κοιτάξτε, κύριε Καλοδούκα. Τι συμβαίνει δηλαδή και τι γίνεται από την πλευρά της περιφέρειας? Αυτό θα ήταν ένα ζήτημα ειδικής αντιμετώπισης και συζήτησης, θα σας πρότεινα. Πρόσφατα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με ευρεία πλειοψηφία συμφωνήσαμε, εγκρίναμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων, την αναθεώρηση δηλαδή του προηγούμενου Περιφερειακού Σχεδιασμού, έναν ΠΕΣΔΑ, όπως λέμε. Συγχωρήστε μου το αρκτικό λέξο, είναι ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων, συμβατός και αντίστοιχος, κουμπώνει δηλαδή, και με τον Εθνικό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων. Και τώρα ανοίγει ένας μεγάλος αγώνας δρόμου για να γίνουν αυτά τα πράγματα υλοποιήσιμες δράσεις, πραγματικότητα. Ποιο είναι το κομβικό σημείο αυτής της προσπάθειας? Μιλάμε, κύριε Καλοδούκα, για την αλλαγή υποδείγματος, αλλαγή μοντέλου, αλλαγή νοοτροπίας και συνειδήσεων. Επί δεκαετίες ολόκληρες είχαμε βολευτεί όλοι σε ένα μοντέλο ουσιαστικά συγκεντρωτικό, κατά βάση φιλοεργολαβικό, αντιπεριβαλλοντικό. Έτσι, πάμε να ανατρέψουμε επομένως υπόδειγμα νοοτροπίες και συνειδήσεις σε μια κατεύθυνση φιλοπεριβαλλοντική, οικολογική, με δημόσια διαχείριση του συστήματος των απορριμμάτων και με σημαντική συμβολή και συνεισφορά των τοπικών κοινωνιών και των Δήμων σε αυτή την προσπάθεια. Πώς εξάλλου θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Το κομβικό σημείο σε αυτή την προσπάθεια είναι τα τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων των Δήμων. Έχουμε καταφέρει κάτι, επιτρέψτε μου, πριν από ένα χρόνο δεν το πίστευα. Θα χρησιμοποιήσω τον όρο ηλικιώδες, δηλαδή στη συντριπτική πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβουλίων των 66 Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, έχει γίνει για πρώτη φορά οργανωμένη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πώς θα διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας. Και μόνο αυτό, ότι η ευθύνη πια μπαίνει εκεί που πρέπει να είναι, στις τοπικές κοινωνίες, στους Δήμους και με συντονισμό βεβαίως περιφερειακό, πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, όλο αυτό είναι μια κορυφαία προσπάθεια. Και ένα στοίχημα, επιτρέψτε μου να σας πω. Η λογική είναι ακριβώς η διαλογή στην πηγή, με όλο τον κύκλο της ανακύκλωσης, καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι ώστε να έχουμε μια σημαντική απομείωση του υπολείμματος, ώστε πραγματικά να βρούμε λύσεις οι οποίες θα είναι και αντίστοιχες, εγώ θα σας έλεγα, με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γνωρίζω ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, επομένως μιλάμε για μια τομή. Εμείς καταργήσαμε τα 4 φαρονικά με ΣΔΙΤ εργοστάσια από πέρυσι ακόμη το Δεκέμβρη, το γνωρίζετε αυτό σαν περιφέρεια. Κάναμε αυτή την τομή και επομένως πάμε σε ένα
άλλο μοντέλο αποκεντρωμένης δημόσιας διαχείρισης, όπου πραγματικά οι συνειδήσεις και οι νοοτροπίες θα πρέπει να αντιστοιχηθούν με τη νέα πραγματικότητα. Το πριν ήταν εύκολο, κύριε Καλοδούκα. Πάμε σε ένα δύσκολο στοίχημα που όμως θα αλλάξει τις ζωές και τις καθημερινότητες όλων μας. Να ρωτήσω, οι πόροι οικονομικοί υπάρχουν για τέτοιο πράγμα ή απλώς είναι εξαγγελίες? Βεβαίως, δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα. Το ρωτάω αυτό, ναι, ναι, γιατί πολλοί λένε αυτό θα μεταφερθούν στους δημοτικούς πολίτες, τα κόστος πώς θα διαχειριστούν. Αντιθέτως. Αυτό που πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι όλη η προσπάθεια έχει χρηματοδοτικά εργαλεία υποστήριξης και εμείς, σαν περιφέρεια, έχουμε πει ότι θα υποστηρίξουμε πιλωτικές τέτοιες εφαρμογές στους Δήμους και είμαστε σε συνεχή διαδικασία διαλόγου δημοκρατικού και διαβούλευσης με τους Δήμους μας σε μια τέτοια κατεύθυνση, ακριβώς σε μια λογική, αν θέλετε, και θετικών κινήτρων για να προχωρήσουν οι Δήμοι στην αλλαγή του μοντέλου. Γνωρίζουμε ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποστηριχθούν. Θα υποστηριχθούν ποικιλότροπα και με την νομική πλευρά, γιατί έχουμε θέματα διοδοτήσεων, έχουμε θέματα χωροθετήσεων και βεβαίως χρηματοδότησης. Εμείς είμαστε απολύτως ανοιχτοί να υποστηρίξουμε μια τέτοια προσπάθεια σε όλη τη γραμμή πλεύσης. Ας έρθουμε τώρα στην τελευταία μας ερώτηση, η οποία είναι σε σχέση με το γήπεδο της ΑΕΚ. Διαβάζουμε στον τύπο ότι υπήρξε ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ του κυρίου Μελισσανίδη και της κυρίας Δούρου, ουσιαστικά της περιφέρειας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια μετατόπιση της περιφέρειας όσον αφορά το γήπεδο και πού θα χτιστεί? Και πώς θα χρηματοδοτηθεί, βεβαίως? Ναι. Εμείς από την αρχή και προεκλογικά και μετεκλογικά και μέχρι σήμερα είμαστε σταθεροί και σαφείς στην άποψή μας γύρω από το θέμα αυτό. Προφανώς ένα ιστορικό σύλλογο σωματείο όπως είναι η ΑΕΚ, προσφυγικό, δικαιούται να έχει το γήπεδό του. Επομένως, από την αρχή εμείς ήμασταν ναι στο δικαίωμα ενός ιστορικού σωματείου όπως είναι η ΑΕΚ να έχει. Το θέμα ήταν πάντα και σε αυτό παραμένουμε σταθεροί. Εξάλλου ήταν σαφής και η ανακοίνωση που βγάλαμε σαν περιφέρεια, δελτίο τύπου μετά τη συνάντησή μας με την αντιπροσωπεία της ΑΕΚ και τον κύριο Μελισσανίδη, ότι όλο αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα από δημοκρατική και δημόσια διαβούλευση, να είναι φιλική διαδικασία προς την πόλη και προς το περιβάλλον και απολύτως σύνομη με τις προϋποθέσεις, τις νομικές, περιβαλλοντικές κλπ. Που πρέπει να ισχύουν πάντα σε τέτοια μεγάλα project που ακουμπάνε, ας πούμε, στη ζωή των πόλεων μας. Επομένως, εκεί ήμασταν πριν, εκεί είμαστε και σήμερα και σε αυτή την κατεύθυνση θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κυπρανίδη, για την μήνυ συνέντευξη που μου παρουσιάσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ στη διάθεσή σας.